Ενέργεια, καύσιμα και πληθωρισμός γονατίζουν οικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις που ήλπιζαν στις θερινές εκπτώσεις, τις οποίες έπνιξαν τελικά οι βασικές ανάγκες και οι λογαριασμοί φωτιά. Οι εκπτώσεις γενικώς σε όλη την Ελλάδα, αντίστοιχα και στη Λιβαδιά, θεωρούμε ότι δεν πήγαν καλά. Δεν ήταν η αναμενόμενη ανάσα που περιμέναμε. Ο κόσμος προτίμησε να πληρώσει υποχρεώσεις και λογαριασμούς παρά να κάνει shopping, να ανανεώσει δηλαδή τη διάθεσή του παίρνοντας δύο πράγματα και να εξυπηρετήσει και κάποιες ανάγκες. Ελπίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πολιτική βούληση της κυβέρνησης για ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε μία περίοδο ωστόσο έντονης πολιτικής αστάθειας και αναταράξεων λόγω των εξαιρήσεων και υπό την απειλή της πρόορης προσφυγής στις κάλπες που διαχρονικά ενισχύει την πλειοδοσία στις παροχές. Εμείς περιμένουμε κάποιες εξαγγελίες μετά από λίγες μέρες στη Διεθνή Έκθεση από τον Πρωθυπουργό. Έχει υποσχεθεί ότι θα βοηθήσει και στο θέμα της ενέργειας, που είναι το πρωτεύον θέμα αυτήν την εποχή, γιατί δυστυχώς πληρώνουμε περισσότερο ρεύμα στα μαγαζιά μας από ό,τι ενίκιο. Αυτό όλο λοιπόν το μείγμα που είναι από ακρίβεια στα καύσιμα, με τη ΔΕΗ στα ύψη, με πάνω από 10% 12% πληθωρισμό. Αυτό είναι ένα πολύ εκρηκτικό μείγμα που δεν ξέρουμε πώς θα βγει. Ο Δημήτρης Γέρος από τη Λιβαδιά ελπίζει σε παρεμβάσεις που θα κρατήσουν τους λογαριασμούς του ρεύματος στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, σε μέτρα για τη μείωση στις τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν την ακρίβεια στην οικονομική αλυσίδα, αλλά και την ένταξη του εμπορίου σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις στήριξης. Οι επιστρεπτές γίναν πολλές δόσεις. Βέβαια δεν βολεύουν έτσι όπως γίνανε, γιατί είναι ξεχωριστά κτλ. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Γίναν όμως πολλές δόσεις. Περιμένουμε μία καλή ενίσχυση στο θέμα του ρεύματος. Έχουν υποσχεθεί ότι σχεδόν θα εξαλειφθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή θα είναι τέτοια η βοήθεια που θα είναι το ρεύμα όπως ήταν παλιότερα. Περιμένουμε να το δούμε. Περιμένουμε επίσης να δούμε μία βοήθεια στα καύσιμα. Τα καύσιμα, όταν λέμε, δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητά μας που εμείς έχουμε, μεταφέρουμε τα πράγματά μας. Είναι και τα εμπορεύματα που φέρνουμε. Δηλαδή είναι ντόμινο αυτό. Έρχεται το ένα μετά το άλλο. Επίσης περιμένουμε να μπούμε σε κάποια από τα κοινοτικά προγράμματα αυτά, από τα ΕΣΠΑ και από αυτά που περιμένουμε ότι θα έρθουν, που θα είναι και το εμπόριο μέσα, γιατί μέχρι τώρα είμαστε στην απέξω.